Εδώ όμως ο Ελυσιακός σε πολύ καλή θέση. Ο Αναστάσιο Ρέιζερ, ο Βραζιλιάνος, διαμαρτύρεται ζητώντας πέναλτι. Έχω την εντύπωση πάντως ότι ήταν καθαρό το μαρκάρισμα. Βλέπετε και πάλι το μαρκάρισμα από τον Αβραάμ Παπαδόπουλο, ο οποίος παίρνει καθαρά την μπάλα. Τον Κάσερες, ο οποίος σουτάρει με το αριστερό. Δεν είναι άσχημο το σουτ, αλλά πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Σουτ από τον Κοζανίδη. Μπάλα περνάει ο Μπούτσεκ με δεύτερη προσπάθεια. Νεμπεγλέρας. Καλή σέντρα του, κεφαλιά και μεγάλη επέμβαση από τον Βενιαμίν στην κεφαλιά του Γκαρσία. Όπως βλέπετε εδώ, καρφωτή κεφαλιά. Έχει αριστερά του τον Παύλο Κώστα, μπαίνει μόνος μέσα στην περιοχή. Ανοίγει το Σκαρμούτσος, έχει την ευκαιρία να πλασάρει. Βρίσκεται στο έδαφος, ζήτησε πέναλτι. Αλλά μια πρώτη ματιά δεν φάνηκε να υπάρχει κάτι τέτοιο. Μάλλον δεν συνειδητοποίησε ο Σκαρμούτσος ότι μπορούσε να κάνει απευθείας το σούτ. Εδώ όμως είναι μέσα στη φάση και γκολ. 1-0. Από τον Νίκο Σκαρμούτσο στην εξέλιξη της αμέσως προηγούμενης φάσης στο 37. Ο Άρης ανοίγει το σκορ. Εδώ βλέπετε και πάλι τον Νεμπεγλέρα με τη μία την παράλληλη συρτή σέντρα για τον Σκαρμούτσο. Στο πιο δύσκολο σημείο για τον τερματοφύλακα η σέντρα. Επιμένει και κερδίζει ο Αλέξης Παπαδημητρίου και τώρα ο Ηλυσιακός μπροστά το σουτ. Κοντράρει και γκολ. 1-1 ισοφάριση για τον Ηλυσιακό στο 41. Είτε και πάλι. Είχε πολύ χώρο μπροστά του Ψαρής. Έκανε το σούτ, νομίζω ο Κολτσίδας έβαλε την κόντρα. Κόρνερ, 10-1 τώρα. Αλλά 1-1 στο σκορ. Και αυτό είναι που μετράει. Κεφαλιά από τον Ντεκάν, ζητούν χέρι. Παίκτες του Άρη, σούτ από τον Νεμπεγλέρα, καθώς η φάση συνεχίζεται. Και εδώ η δεύτερη φάση. Εδώ υπάρχει πέναλτι, όπως βλέπετε και εσείς, στην κεφαλιά του Ντέρεκ Ντεκάν. Καθώς ο αντίπαλός του πηδάει προς τα πίσω, χωρίς να βλέπει καν την μπάλα, με υψωμένο το δεξί του χέρι, όπου βρίσκει η μπάλα. Εδώ είναι πολύ δύσκολο να πει κανείς. Την απομάκρυνση του Κοσποντίνοφ. Καλή σέντρα από τον Βολιβιανό. Κεφαλιά προς τα πίσω από τον Παπαδόπουλο. Παύλο Κώστα θέλει να κάνει την τρίπλα. Γυρίζει ο Πορτογάλος για τον Σκαρμούτσο. Προσπαθεί να κοντρολάρει. Εντυπωσιακό γυριστό στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Κάσερες παίρνει την κεφαλιά και πάλι στο δοκάρι. Κεφαλιά και γκολ. Απίστευτη φάση και πάλι σκόρερ ο Νίκος Σκαρμούτσος. Ένα απίστευτο γκολ για τον Άρη. Μόλις το 48. Εδώ το γύρισμα από τον Παύλο Κώστα. Ο Σκαρμούτσος θέλει να κοντρολάρει. Γυρίζει, μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι. Ο Κάσερες την κρατάει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όχι, δεν είναι δοκάρι, ήταν απομάκρυνση πάνω στη γραμμή. Θα γίνει αλλαγή. Σίγουρα θα περάσει. Θα δούμε όμως αυτή τη φάση, Άκη, καθώς η μπάλα έφτασε στον Αναστάζιο, ο οποίος στρώνει για τον Ψαρή. Out, μεγάλη ευκαιρία για τον Ηλυσιακό. Παύλο Κώστα για τον Κάσερες. Ο οποίος έχει την ευκαιρία και βγάζει ωραία assist για τον Κουγκουλιά. Θέλει να κάνει την τρίπλα Κουγκουλιά. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Πλασάρι, δοκάρι ξανά για τον Άρη. Παύλο Κώστα, η φάση συνεχίζεται. Μπαίνει ο Κοζανίδης στην φάση, κερδίζει. Γυρίζει επικίνδυνα για τον Κάμπα και πολύ μεγάλη ευκαιρία. Κόρνερ. Απίστευτη ευκαιρία για τον Ηλυσιακό. Κοζανίδης γύρισε στον Κάμπα. Εκείνος απέφυγε τον αντίπαλό του και σούταρε. Βγαίνει ο Κουγκουλιά. Ο Βενιαμίν έχει γλιστρήσει. Είναι έτοιμος ο Σκαρμούτσος. Ο Κουγκουλιά το πασάρι. Σεντράρι με το αριστερό στην καρδιά της άμυνας, ευκαιρία για το 2-2 από τον Κάμπα, μεγάλη επέμβαση του Μπούτσεκ, γκολ στην εξέλιξη της φάσης, 2-2, ισοφαρίζει ο Ηλυσιακός. Μπάλα πέρασε πάνω, εκατοστά πάνω το κεφάλι του Μακρύ, μεγάλη επέμβαση του Μπούτσεκ στο πρώτο πλασέ με το δεξί από τον Κάμπα. Βγαίνει 3-1, βγαίνει ο Μπούτσεκ έξω την περιοχή του, αν και δίστασε το γύρισμα παράλληλα με την εστέκη, είναι ο Παύλο Κώστα εκεί. Κεφαλιά από τον Σκαρμούτσο, μεγάλη ευκαιρία για τον Άρη να κλέψει το μάτσα στο χ. Απελπιστικά.